Ναταλία Γερμανού. Είναι γλυκιά, κοινωνική, προστατευτική με τους ανθρώπους που αγαπάει, αυθόρμητη και πάνω απ' όλα μια γυναίκα με τρομερή αίσθηση του χιούμορ. Η άκρως επιτυχημένη παρουσιάστρια, δημοσιογράφος, τυπουργός και ραδιοφωνική παραγωγός έχει διαγράψει μια σημαντική πορεία στο χώρο και συνεχίζει μέχρι σήμερα να μας εκπλήσει, αφού ό,τι κάνει σημειώνει επιτυχία. Εγώ αγαπώ τη δουλειά. Εμείς κάναμε ένα crash test στη ζωή της Ναταλίας Γερμανού από την εποχή που ξεκίνησε την καριέρα της ως δημοσιογράφος στα περιοδικά και στο ραδιόφωνο μέχρι σήμερα. Οι αλλαγές στη ζωή της είναι μεγάλες. Είναι μια κοπέλα πολύ σημαντική με την μουσική. Μια κοπέλα που νομίζω πως μόνο μια λέξη μπορεί να τη χαρακτηρίσει. Μια λέξη που δεν είναι πάρα πολύ κόμψη, αλλά είναι απαραίτητη. Φωνάρα. Η κόρη του Αΐνης του Φρέντι Γερμανού τελικά δεν ακολούθησε το όνειρο του πατέρα της, που την ήθελε να γίνεται μια πολεμική ανταποκρίτρια. Εντάξει, του έκανα το χατήρι τότε με μια κομπή του Κώστα Χαρδοβέλια που είχα πάει στο Κόσοβο και του είχε δείξει το Star, αν θυμάμαι καλά τότε. Μετά νομίζω και αυτός κατάλαβε ότι δεν είμαι προορισμένη για τέτοια πράγματα και το κατάλαβε εν γέρος και άρχισε να απολαμβάνει αυτά που έκανα. Σήμερα η Ναταλία παρουσιάζει με επιτυχία τις εκπομπές «Μες στην καλή χαρά» και «Chat Show Your Countdown» στον Αλφα, έχοντας το ρόλο που της ταιριάζει απόλυτα. Είναι απλά ο εαυτός της. Αυτό ακριβώς το κομμάτι νομίζω ότι είμαστε εμείς. Ότι έχουμε γίνει αναπόσπαστο κομμάτι από τα Σαββατοκύριακά σας, από τις ζωές γενικότερα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Στο παρελθόν, η Ναταλία δήλωνε παιδί της νύχτας και δεν σκεφτόταν το ενδεχόμενο να ξυπνά και να δουλεύει νωρίς το πρωί. Είμαι παιδί της νύχτας τελικά εγώ. Αισθάνομαι ότι λειτουργώ καλύτερα τη νύχτα. Μ' αρέσει να δουλεύω το βράδυ, σαν DJ όπως καλή ώρα εδώ. Μ' αρέσει να γράφω το βράδυ, να βγαίνω το βράδυ, να πηγαίνω βόλτες στη θάλασσα το βράδυ. Είμαι πολύ νυχτερινό πλάσμα τελικά. Σήμερα η Ναταλία έχει κάνει τρόπο ζωή στο πρωινό ξύπνημα. Τελικά όλα και το πρωινό ξύπνημα και το εγώ δεν λειτουργώ πρωί μου πρωινό τύπο, όλα είμαστε μυαλό μας. Το θέμα είναι να σου προτείνω κάτι που σου κάνει κέφι. Σήμερα αυτή ακριβώς η εκπομπή δικαιώνει απολύτως τον τίτλο της. Μια και φιλοξενεί μια αληθινή μέγα στάρ. Από τα πρώτα της κιόλας βήματα στο χώρο, η Ναταλία αντιμετώπιζε με χιούμορ τα κακεντρεχή σχόλια. Όπως έγραψε πολύ εύστοχα ένα περιοδικό, το πρώτο που λέω πουλάω ντομάτες στη Λαϊκή. Μετά κάνω τηλεόραση, μετά ραδιόφωνο και το βράδυ μας έρθει το δικά μου το λόμπι. Λίγα χρόνια αργότερα, παραδεχόταν ότι όλα αυτά συμβαίνουν στο παιχνίδι της δημοσιότητας. Από τη στιγμή που είσαι δημόσιο πρόσωπο και αποφασίζεις να πας στα μπουζούκια με τον καλό σου ή την καλή σου, δεν μπορείς να έχεις την απέτηση να μην σε ενοχλήσει καμία κάμερα και κανένας φωτογράφος. Αν το θέλεις αυτό, μένει σπίτι σου. Η Ναταλία, ωστόσο, δεν έκρυψε ποτέ τις σχέσεις της. Οι περισσότερες ως γνωστόν ήταν με μικρότερους άνδρες. Δυστυχώς, και το εννοώ το δυστυχώς που σου λέω, οι άνδρες που με φλερτάρουν, οι 9 στους 10 είναι νεαρότεροι από μένα. Με το Θάνο Καλλίδη υπήρξαν ζευγάρι για αρκετά χρόνια. Στο παρελθόν του έγραφε τραγούδια και διατηρούσαν άριστες σχέσεις και μετά το χωρισμό τους. Αρκετά χρόνια αργότερα ήταν και συμπαρουσιαστής της στο «Μες στην καλή χαρά». Με τον Πέτρο Ίμβριο παντρεύτηκαν το 1998 και χώρισαν το 2002. Ωστόσο και με τον τραγουδιστή εξακολουθούν να έχουν άριστες σχέσεις. Μάλιστα η Ναταλία πήγε καλεσμένη και στη βάφτιση της κόρης του. Σ' αγαπάω ακόμα κι ας με ξέχασες. Σ' αγαπάω ακόμα κι ας μη με θυμάσαι. Και με τον τραγουδιστή Θάνο Τζάνι, που ήταν αρκετά χρόνια μικρότερός της, η Ναταλία είχε μια δυνατή σχέση. Σήμερα δεν διστάζει να μιλήσει ανοιχτά για τους πρώην της. Το γεγονός ότι έχω πολύ καλές σχέσεις. Να μιλάμε ονομαστικά και να μην κρυβόμαστε, εντάξει. Και με τον Θάνο Καλλίδη, και με τον Πέτρο Ίμβριο, και με τον Θάνο Τζάνι. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάνω παρέα μαζί τους όπως το λέμε, δηλαδή ότι βγαίνουμε σε μαζί, πηγαίνουμε σε μαζί, όχι. Αυτό σημαίνει όμως ότι σε μια δύσκολη στιγμή που εγώ θα θέλω τη βοήθεια του Πέτρου, ο Πέτρος θα είναι εκεί. Άλλη μια σχέση της Ναταλίας που απασχόλησε πολύ τα μίντια, αλλά δεν έληξε καθόλου φιλικά όπως γράφτηκε, ήταν αυτή με τον Αλέξανδρο Παρθένη. Η παρουσιάστρια μάλιστα τότε δήλωνε ότι του οφείλει μια συγγνώμη. Και στον Αλέξανδρο συγγνώμη. Γιατί υπήρξα λίγο κολόπεδο κάποιες φορές και δεν του άξιζε. Λίγα χρόνια αργότερα και να δεν είχαν ειδωθεί για πολύ καιρό, βρέθηκαν στη σκηνή του ΜΑΤ να παραδίδουν μαζί ένα βραβείο, αναφερνώνοντας τις σχέσεις τους και αφήνοντας όλους με το στόμα ανοιχτό. Αυτό τώρα είναι που λέμε ντεζαβί. Δεν ξέρω γαλλικά. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Είναι και πήγες.
δηλαδή. Κανένα πρόβλημα. Μια χαρά τα καταφέραμε. Μια χαρά τα καταφέραμε, βεβαίως. Και θα κάθω να σκάσω κι εγώ γι' αυτό. Η παρουσιάστρια στο παρελθόν δήλωνε ότι δεν θα ξανακάνει σχέση με τραγουδιστή. Χωρίς να θέλω να κάνω παρεσήμαντες δηλώσεις, γιατί είμαι και άνθρωπος που πιστεύει στο ποτέ μιλες ποτέ. Ναι. Ότι το κεφάλαιο τραγουδιστής για μένα έχει κλείσει. Μια δήλωση που δεν τηρήθηκε, αφού μέχρι το καλοκαίρι διατηρούσε δεσμό με τον τραγουδιστή Ηλία Βρετό. Αυτή η φωτιά θα καίει για πάντα. Πάμε να δούμε όμως πόσο διαφορετική ήταν εμφανισιακά η Ναταλία το 1991, πρωτοεμφανιζόμενη τότε στην τηλεόραση αφού έκανε μόνο ραδιόφωνο, σχεδόν αγνώριστη θα λέγαμε. Τα μαλλιά της ήταν πολύ κοντά με αφέλειες, σε μαύρο χρώμα και τα φρύδια της ήταν πολύ έντονα. Το 1992 που παρουσίαζε το Mega Star, μάθαινε πολύ τα μαλλιά της, αλλά διατηρούσε ακόμη το σκούρο χρώμα. Τα επόμενα χρόνια άρχισε να ανοίγει σταδιακά το χρώμα τους, υιοθετώντας ένα σκούρο ξανθό και λέπινε πολύ τα φρύδια της. Κι αν δεν συναντηθούμε, ξανά όσο θα ζούμε, κι αν δεν μπορέσω πια ποτέ μου να σε ξαναδώ. Το 2003 στο Fame Story, η Ναταλία είχε τα μαλλιά της μέχρι τους ώμους, πάντα στην απόκριση του ξανθού, ενώ στο Sun Mix Show και στο Dream Show, η παρουσιάστρια τα αμάκρυνε και λάνσαρε ένα χτένισμα με μπούκλες στο πλάι. Το 2008, στο ραντεβού στα Τυφλά, είχε αποκτήσει ένα πολύ θηλυκό χτένισμα και διατηρούσε το γλυκό ξανθό. Η παρουσιάστρια και στιχουργός, αυθόρμητη και ειλικρινής, δεν δίστασε να παραδεχτεί ότι είχε κάνει μπότοξ. Φαινόταν, εγώ νομίζω ότι φαινόταν τότε στο Fame Story που το είχα κάνει. Γενικά το μπότοξ έχει μια τάση να σου κάνει αυτό, δεν είναι. Και είχα βγει λίγο μετά τα φρύδια μου, λίγο σαν τις μάγισσες τις, πώς τις λέγανε. Καλό ήταν τότε, θυμάμαι. Ναι, γιατί μου το παραδεχτώ. Εγώ είμαι πολύ κατά του να κοροϊδεύεις τον κόσμο σε πράγματα που είναι θαλμοφανή. Αφού έκανε όλες τις αποχρώσεις του ξανθού, σήμερα κατέληξε στην πιο ανοιχτή απόχρωση που ομολογουμένως της πάει πολύ. Πέρυσι μόνο και για λίγο χρονικό διάστημα η Ναταλία τα σκούρνε μερικούς τόνους, αλλά φέτος επέστρεψε και πάλι στο αγαπημένο της ξανθό. Παλιά φορούσε πουκάμισα και σακάκια που δεν την κολλάκευαν καθόλου και κλασικά κοσμήματα. Σήμερα έχει υιοθετήσει ένα rock στυλ και επιλέγει φορέματα με ανοιχτό ντεκολτέ και μίνι φούστες. Έχει αδυναμία στα τζιν παντελόνια, στα τισελ, στα κοσμήματα με στρας, τα χαϊμαλιά, τα σκουλαρίκια, αλλά και τα λάδια. Δεν είμαι δηλαδή των ακριβών οίκων και των ακριβών σχεδιαστών, δεν ήμουν ποτέ. Νομίζω ότι είναι πολύ λίγα χρήματα. Πολύ λίγα χρήματα. Θεωρώ ότι τα ρούχα είναι για να εξυπηρετούμε, να είμαστε απλά κομψάντημένοι, αλλά όχι για να δίνουμε περιουσίες γι' αυτά. Η Ναταλία παλεύει με τα όργανα γυμναστικής για να διατηρεί το σώμα της σε φόρμα. Ενώ ο αγαπημένος της χορός είναι το τσιφτετέλι. Πολλές φορές οι συμπαρουσιαστές της την πειράζουν, αφού ρυθμίζεται στους ρυθμούς του, ακόμη και όταν ακούει το Ρούντολφ το ελεφάκι. Στο παρελθόν η Ναταλία δήλωνε ότι δεν ήθελε να αποκτήσει παιδί. Αν γνώριζε έναν άντρα, ο οποίος να με έπειθε να κάνω παιδί. Αυτό θα με εξέπληκτε πραγματικά, γιατί είναι κάτι το οποίο το έχω μέσα μου φιλοσοφήσει, δουλέψει, αναλύσει, εξηγήσει, μπλα μπλα μπλα. Έχω καταλήξει ότι δεν θέλω να γίνω μαμά. Σήμερα σκέφτεται πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να υιοθετήσει ένα παιδί. Έχω αρχίσει να πιστεύω ότι δεν θα κάνω βιολογικό παιδί. Είμαι πεπισμένη ότι θα υιοθετήσω ένα παιδί. Και αυτό ωραίο είναι. Αυτό θα το κάνω. Αυτό μπορώ να στο πω με βεβαιότητα μεγάλη, το έχω αποφασίσει, το έχω σκεφτεί, έχω αρχίσει και να το προχωράω και... Υπέροχο είναι γι' αυτό δηλαδή. Ναι, και σαν να... ξέρεις, και νομικά πια να το προχωράω. Πέρυσι η Ναταλία ανακοίνωνε στο κοινό και στους συνεργάτες της ΟΝΕ ότι είναι η τελευταία χρονιά που θα βρίσκεται στην εκπομπή μέσα στην καλή χαρά. Εντάξει, άντε και αυτή τη χρονιά, μετά θα πάω σπίτι. Σήμερα η Ναταλία μας διασκεδάζει για άλλη μια χρονιά μέσα από τη συχνότητα του Άλφα στο μέσα στην καλή χαρά. Η Ναταλία ωστόσο, με την ειλικρίνεια και την αυθεντικότητα που τη χαρακτηρίζει, κάνει η ίδια ένα crash test στον εαυτό της, περιγράφοντας το πώς ήταν, πώς είναι και πώς βλέπει η ίδια σαν παρατηρητής τη ζωή της. Το περισσότερο μέρος της ζωής μου το έχω περάσει όντας ανικανοποίητη και αχάριστη και κακομαθημένη και άλλα πολλά μπορώ να βρω να σου πω. Μεγαλώνοντας όμως ο άνθρωπος, καταλαβαίνει ότι πρέπει να εκτιμάει αυτά που έχει στη ζωή του. Είναι αυτό που λέμε, μου λέει η γιαγιά μου όταν ήμουν μικρή και έκανα διάφορες αταξίες, σε βλέπει ο Θεός, πρόσεχε. Αυτό λοιπόν ισχύει και όχι μόνο σαν έτσι λέει κύριε, αλλά ισχύει όντως.
Όταν δεν εκτιμάς αυτά που έχεις, σιγά σιγά τα χάνεις από τη ζωή σου. Αν έβλεπα την Αταλία σαν παρατηρητή, σαν θεατής, θα ήμουν πολύ σκληρή μαζί της και θα της έλεγα καταρχήν, μάθε να φέρεσαι στους ανθρώπους με περισσότερο σεβασμό. Δεν οφείλουν όλοι να σε αγαπάνε, οφείλεις εσύ να το κατακτήσεις αυτό.